μετά από 90 λεπτά παιχνιδιού δεν αναδείχθηκε νικητής. Το σκορ στην κανονική διάρκεια 1-1 μεταξύ Εθνικού Ευόσμου και Ακαδημίας Γιώργου Κούδα. Χορηγός της αναμέτρησης, το φαρμακείο Γούσης Δάνης Ελιάς 2 με έντα στον Εύωσμο, 2-3-10-708-699 το τηλέφωνο επικοινωνίας, προσφορά σε επώνυμα προϊόντα, ποιοτικά καλλιτικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Κόντρες τώρα έξω από την περιοχή με τον Φιλιππίδη να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα χωρίς να τα καταφέρει. Και Χαγιάς, πάσα του δεν περνάει, ωστόσο ξαναπαίρνει την μπάλα στα πόδια του και Χαγιάς ανοίγει αριστερότερα τον Καπία. Πέρασε ο Καπίας, προσπαθεί να μπει και μπαίνει μέσα στην περιοχή κερδίζοντας τις κόντρες κατευθείαν στα χέρια του Χατζη Μαυρού την μπάλα. Φιλιππίδης, πάσα που δεν περνάει, πέρα από τον Κονιό σε πλάγιο. Κωνσταντίνου. Κερδίζουν οι παίκτες του Κούδα με τον Κεχαγιά να κόβεται. Είναι ο Λόλος πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για το Εθνικό Ευόσμου. Καταλήφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παρά λίγο εκεί το αυτογκόλ, έχουμε περάσει και βλέπουμε φάσεις από την παράταση. Πάσα είναι τώρα για τον Ρέι, τρέχει αυτός να προλάβει, δεν προλαβαίνει. Προχωρεί το πλάγιο. Δεν είναι
Μαχαίρι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με το Λατσούδα να κερδίζει, να αφήνει δεξιότερα και από εκεί στο Φιλιππίδη. Το σούτ με τη μία κατευθείαν out. Πάμε Χριστόδωρε! Στην παράταση βρισκόμαστε 1-1 το παιχνίδι. Παραμένει 1-1 μεταξύ Εθνικού Εμβόσμου. Και Ακαδημίας Γιώργου Κούδα, ο Γιώργος Κούδας που είχε το πλεονέκτημα της έδρας στην κανονική διάρκεια, καθώς τερμάτισε μία θέση και ένα βαθμό πάνω από τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Χατζημαυρίδη στο βολέ και Χαγιάς δεν καταφέρει να κατεβάσει. Ναούτης. Πιο πίσω στον Μπεγλίτη. Κοντιμπαγιασίδης. Κωνσταντίνου. Λατσούδας. Λατσούδας. Βρίζει το πλάγιο. Ο
Ωραία κίνηση τώρα και Χαγιάς αποφεύγει έναν αντίπαλο, κάνει και το σουτ λίγο έξω. Ωραία ήτανε. Φιλιππίδης, Λύρας θα κόψει το κεφάλι ξανά, Φιλιππίδης στη φάση, έλα, κάνει φάουλ. Δεν είναι φάουλ, μπράβο. Λύρας καθετεί πασά για τον Κάπια τελευταία στιγμή. Μπάρλες θα τον κόψει κόρντερ. Εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει ο Χατζή Μαυρούδης, ο Ζουμπαγιαζίδης πάνω στη γραμμή, σε πλάγιο. Νέα σέντρα, Μιλωνάς. Ρέι. Out. Λήξη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Το 1-1 παραμένει. Δεύτερο ημίχρονο της ημιώρης παράτασης. Χορηγός του αγώνα το φαρμακείο Γούσης Ζάνης. Ελιάς 2 με έντα στον Εύωσμο. Προσφορές σε επώνυμα προϊόντα. Ποιοτικά καλλιτικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Συμπληρώματα διατροφής για άμεση ενέργεια που διαρκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 708 699. Πιάσε λίγο το στυλό. Δεν το δούμε πολύ τώρα. Το στυλό. Τελέστηκε το φάουλ. Λατσούδας με πλάτη αντίπαλο,
ξανά στον Μιλωνά, κάνει αυτό στη σέντρα, δεν υπάρχει κανείς εκεί. Συμπαίχτης του κατευθείαν out. Όσο περνάει η ώρα έχει πέλθει και η κούραση στους ποδοσφαιριστές. Φυσικό είναι να έχει πέσει και ο ρυθμός του παιχνιδιού και η ποιότητά του. Καμία από τις δύο ομάδες θέλει να ρισκάρει και μάλλον φαίνεται ότι θέλουν και οι δύο να πάνε στα πέναλτι. Εκτελέστηκε και το φάουλ. Ο Παντόπουλος κερδίζει τις κόντρες, μία ανατροπή, υπάρχει πέναλτι. Είναι φάουλ τελικά, καθώς η παράβαση σημειώθηκε έξω από την περιοχή με τον Μιλωνά έτοιμο να εκτελεί την μπάλα στο τείχος από κοντά εκεί από μάκρυση σε πλάγιο. Yeah.